Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε θεματάρα. Έχουμε ένα έτσι... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ένα πολύ πονημένο mail από μια φίλη που βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής. Μου το στείλε προχθές και την έχω συνέχεια στο μυαλό μου η ίδια έχει δώσει τίτλο στο θέμα της «Ελληνική οικογένεια». Και όπως θα δείτε, ο τίτλος είναι ο ίδιος με τον τίτλο ενός κεφαλαίου, ενός βιβλίου που έγραψε ο πατέρας της για να κομπάσει, να περηφανευτεί για τη βία που εξασκούσε στην κόρη του, μεταξύ άλλων. Δεν ξέρω ποιο βιβλίο είναι αυτό, ούτε τη ρώτησα, ούτε θέλω να μάθω, δεν σημαίνει ότι αν κάτι γράφεται σε βιβλίο και αν εκδίδεται ένα βιβλίο ότι το περιεχόμενο ενός βιβλίου είναι έγκυρο και είναι κάτι που άμα το διαβάσουμε θα μας οικοδομήσει. Θέκλα μου, χαίρετε και καλό μήνα. Γεια σου αγάπη. Σήμερα είχα πάει για τη συνεδρία μου με την ψυχολόγο μου και της έδειξα κάτι το οποίο μου είπε να στο στείλω για να το ποστάρεις στην κοινότητα, σβήνοντα εννοείται ονόματα και περιοχέ, τα έχω σβήσει ήδη και θα ποστάρω αυτό το απόσπασμα και στην κοινότητα, αυτή τη φωτογραφία, για να δώσετε σχόλια. Θα την ποστάρω από τώρα το πρωί, ώστε μέχρι το απόγευμα που θα βγει το βίντεο να μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σα. Έτσι ώστε ενδεχομένω να λάβω συμπαράσταση από τα σχόλια. Θα λάβει. Γιατί εδώ είμαστε ένα κανάλι με ανθρώπους που οι περισσότεροι από εμά είμαστε survivors, είμαστε επιζήσαντες ψυχολογικής κακοποίησης, κυρίως από τους ανθρώπους που μας γέννησαν και μας μεγάλωσαν και προσπαθούμε να ευδαιμονήσουμε. Γι' αυτό και στο κανάλι μας, όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν για μια άλλη ιστορία κακοποίησης παιδιού, δείχνουν αφιδόλευτα τη συμπαράστασή τους. Είναι μια σελίδα από ένα βιβλίο που έγραψε ο πατέρας μου και εκδόθηκε πριν από δέκα περίπου χρόνια. Η οποία συγκλώνησε την ψυχολόγο μου για το πώς ένας πατέρας δημοσιεύει και δίνει παράδειγμα σε άλλους πώς να κακοποιεί το παιδί του. Εγώ θα πρόσθετα και πώς κανονικοποιεί μια μορφή πειθαρχίας που ανθούσε τότε και υπερηφανεύεται γι' αυτή ως αν να ήταν η μόνη αποτελεσματική λύση. Έχω εδώ το απόσπασμα από το βιβλίο του πατέρα της. Όπως σας είπα είναι αναρτημένο αυτό το απόσπασμα και στην καρτέλα κοινότητα. Έχω σβήσει ονόματα και περιοχές το ώστε να μην ζωγραφίσω το όνομα της κοπέλας, την ταυτότητα της κοπέλας. Η ελληνική οικογένεια είναι ο τίτλος του κεφαλαίου. Ο, λέει κάποιο όνομα, δάσκαλος και παιδαγωγός τότε που κεγόταν από τις πρώτες τρομοκρατικές ενέργειες η ομόνια, αλλά και η καρδιά μου, δηλαδή ο πατέρας λέει ότι τότε και κεγόταν από τρομοκρατικές ενέργειες η ομόνια, αλλά και κεγόταν και η καρδιά του. Πήγα και τον βρήκα. Ήταν δάσκαλο στην πέμπτη τάξη του τάδε δημοτικού σχολείου, εκεί στη διασταύρωση λέει και τη οδού και την περιοχή. Ένα οικοδομικό τετράγωνο απόσταση από το διαμέρισμα που έμενα. Ο δάσκαλος αυτός επανέρχεται συχνά στη μνήμη μου. Ήταν το 1981, όταν αγανακτισμένος από τη ζωηράδα της κόρης μου, κατέφυγα σε αυτόν για να του ζητήσω βοήθεια, για να του ζητήσω την βοήθεια του λέγοντας. Ακούστε τι είπε ο πατέρας στον δάσκαλο, το οποίο κατέγραψε μάλιστα και δέκα χρόνια πριν σε βιβλίο, το οποίο εξέδωσε. Δεν ξέρω ποια μέθοδο θα εφαρμόσετε και δεν με ενδιαφέρει. Σας επιτρέπω να χρησιμοποιήσετε όποιον τρόπο νομίζετε εσείς προσφορότερο. Θέλετε να τη δείρετε με το χάρακα όταν να τα κτίσει? Θέλετε να την κρεμάσετε ανάποδα. Θέλετε να την αφήσετε μια μέρα όρθια ως τιμωρία μέσα στην τάξη. Θέλετε να την κλειδώσετε μέσα στην αίθουσα και να φύγετε το μεσημέρι δεν με απασχολεί. Ο πατέρα πάει στο δάσκαλο τη κόρη, η κόρη είναι Πέμπτη Δημοτικού και λέει στον δάσκαλο. Ζητάει από τον δάσκαλο να εφαρμόσει οποιαδήποτε μέθοδο πειθαρχία και δεν τον ενδιαφέρει ποια μέθοδο πειθαρχία να είναι αυτή. Και λέει ο πατέρα στον δάσκαλο ότι το επιτρέπει να χρησιμοποιήσει όποιο τρόπο θεωρεί αυτό ότι είναι καλύτερο, όπω να τη δίνει με χάρακα όταν τα χτίσει πώς να την κρεμάσει ανάποδα, να την αφήσει μια μέρα όρθια μέσα στην τάξη στη ως τιμωρία ή να την κλειδώσει μέσα στην αίθουσα και να φύγει το μεσημέρι. Το ζητάει αυτό ο πατέρας από το δάσκαλο. Ενέτη 1981 όπως γράφει ο πατέρας. Θα δούμε μετά ότι δεν ήταν το 1981 που έγινε αυτό. Απαντάει ο δάσκαλος. Μένω έκπληκτος. Αυτή την εποχή δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά που μου ζητάτε. Έχω διαφορετικές εντολές από το Υπουργείο. Δεν γνωρίζω γιατί έμεινε έκπληκτο ο δάσκαλο. Έμεινε έκπληκτο από την απίστευτη κακία του πατέρα. Έμεινε έκπληκτο που ο πατέρα ήταν τόσο καλό πατέρα ώστε να ήθελε την τιμωρία τη κόρη του. Απαντάει ο πατέρα. Σα ζητώ κύριε Τάδε να επιτύχετε αυτό στο οποίο απέτυχα εγώ ω πατέρα. Ήρθα σε, ε... σε εσά επειδή πιστεύω στη δύναμη της αποστολής σας που είναι εκτός από την εκπαίδευση και η διαμόρφωση χαρακτήρων. Δηλαδή ο γονιός προτρέπει το δάσκαλο να κακοποιήσει το παιδί επειδή η δικιά του κακοποίηση δεν είναι το αποτελεσματική. Αυτό ήταν. Από την άλλη και όλας μέρα η, λέει το όνομα της κόρης του, ήταν άλλος άνθρωπος. Δεν συζητήσαμε ποτέ με ποιο τρόπο την άλλαξε. Προφανώς με δια διακαταλήλων λόγων, λέει μέσα στην παρένθεση. Ηρωνικά. Όμως κάθε φορά που συναντιόμαστε τυχαία στους δρόμους του, λέει, της περιοχής, με χαιρετά με μια μικρή φράση. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Σαδιστής ο πατέρας, σαδιστής και ο δάσκαλος. Κακοποιητής μικρών παιδιών ο πατέρας, κακοποιητής μικρών παιδιών και ο δάσκαλος. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί έμεινε έκπληκτος. Γιατί συνάντησε έναν εξίσου κακό άνθρωπο με τον ίδιο. Μένω ενεή. Μόλις πρόσφατα, λέει φίλη, αντιλήφθηκα πόσο πολύ τραυματισμένη είμαι και δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ο δικό μου μηχανισμό άμυνα όλα αυτά τα χρόνια ήταν η απόθεση ή αλλιώ απώλεια μνήμη. Ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα που σβήνει από την ενεργό μνήμη του ανθρώπου το τραύμα για να αντέξει. Το τραύμα φυσικά δεν σβήνεται ποτέ, πάντοτε υπάρχει στη μνήμη μα. Μπορούμε μόνο να το διαμορφώσουμε και να το θεραπεύσουμε μέσω της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του τακτικού καθημερινού πνευματικού αγώνα. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά πράγματα από την παιδική μου ηλικία. Πώς να θυμάσαι εφόσον δεχόσουν να, καθημερινός και επισκόπου κακοποίηση. Θυμάμαι όμως το φόβο της τιμωρίας και ως απόκριση μου το πάγωμα και την αλαλία. πάγωνε η κοπέλα όταν φοβόταν πως θα τιμωρηθεί και δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν έμαθα ποτέ να αντιδρώ λέγοντα τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί φοβόμουν την οργή της μάνας μου και την εμπειρία της στο λέγειν και στο γεγονός ότι θυμόταν πράγματα που εγώ είχα ξεχάσει. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά με κακοποιημένα παιδιά και με κακοποιημένους ενήλικες συμβαίνει. Επειδή την ώρα που κακοποιείς νιώθεις τόσο έντονο πόνο ως συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας δρά η απόθεση και μετά την κακοποίηση θυμάσαι ελάχιστα πράγματα. Ενώ ο κακοποιητής σου θυμάται με μεγάλη λεπτομέρεια και μεγάλη σαδιστική ευχαρίστηση τι έχει πράξει. Αυτό το πρόβλημα το έχω και εγώ. Ακόμη και τώρα, αν γίνει κάτι που θα με στενοχωρέσει, αν γίνει μια διαφωνία, ένας καυγάς, κάτι το οποίο θα με τραυματίσει, ελάχιστα πράγματα θυμάμαι μετά. Γιατί είναι ο μηχανισμός άμυνας αυτός, ώστε να μην τρελαθούμε. Και είμαι σίγουρη πως παρόλο που θυμάμαι πολύ ζωντανά πολλές σκηνές κακοποίηση από την παιδική μου ηλικία, υπάρχουν και άλλες τις οποίες προφανώς τις έχω αποθήσει. Αυτές οι σκηνές κακοποίησης μου, δικής μου προσωπικής, που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία, είναι αυτές τις οποίες μιλούσα την ώρα που κακοποιούμουν και έλεγα αυτό που μου κάνεις είναι λάθος. Δεν είναι σωστό να με δέρνεις, δεν είναι σωστό να με κλωτσάς, δεν είναι σωστό να μου φέρεις έτσι, είσαι κακός πατέρας. Τα έλεγα εκείνη την ώρα. Και λέγοντας τα προφανώς καταγράφηκαν στο μυαλό μου αναγκαστικά. Ενώ αν δέχεσαι σιωπηλά κακοποίηση, πολύ πιθανό να δουλέψει περισσότερο ο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα τη απόθεση. Σε αυτό το σημείο θέλω να εξηγήσω ξανά τι σημαίνει συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα. Είναι ένα μηχανισμό άμυνα ο οποίο την ώρα που τον χρησιμοποιεί και κυρίω στην παιδική ηλικία είναι χρήσιμο γιατί προστατεύει το μυαλό σου από την τρέλα. Συνηθίζει όμω να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και αυτό συμβιβάζει την ποιότητα τη ζωή σου. Γιατί το να ξεχνά τι έχει λεχθεί, το να ξεχνά τι έχει γίνει, σε βάζει σε υποδέστερη θέση σε σχέση με τον κακοποιητή, ο οποίο τα θυμάται χαρτί και καλαμάρι και τα απολαμβάνει και όλα να τα θυμάται. <Συθύν> Δεν έμαθα ποτέ να αντιδρώ λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί φοβόμουν την οργή της μάνας μου και την εμπειρία της στο λέγειν και στο γεγονός ότι θυμόταν πράγματα που εγώ είχα ξεχάσει. Έτσι έμαθα να είμαι σε όλες μου τις σχέσεις υποχωρητική και άβουλη. Έτσι, το φυτώριο της οικογένειας μεγαλώνει μελλοντικού θυματοποιημένου ενήλικε, ανθρώπου ευάλωτου στην κακοποίηση. Όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα ότι εγώ έφταιγα και πάντα δικαιολογούσα του άλλου, ακόμη και όταν ήμουν σίγουρη ότι εγώ είχα δίκιο. Μόλι πρόσφατα συνειδητοποίησα τι μου συνέβαινε στην πραγματικότητα. Αγάπη okay. Επίση, την προηγούμενη εβδομάδα διαπιστώθηκε από την ψυχολόγο μου ότι είμαι και επισήμω, όπω μου είπε χαρακτηριστικά, κακοποιημένη γυναίκα. Γιατί εκτό από τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, έχω υποστεί και σεξουαλική κακοποίηση. Λυπάμαι πάρα πολύ, αγάπη. Νομίζω ότι ήταν απλά, εντό εισαγωγικών το απλά, σεξουαλική παρενόχληση και το είχα αποθήσει από το μυαλό μου, αλλά τελικά ήταν κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα ήθελα να μου γράψεις και γι' αυτό όταν θα είσαι έτοιμη. Σου στέλνω και μια φωτογραφία από τότε που ήμουν μικρή, γιατί όπως λένε, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Νομίζω ότι ακόμα και εκεί φαίνεται η κυριαρχικότητα της μάνας μου. Βλέπω τη φωτογραφία για ευνόητους λόγους, δεν σας δείχνω τη φωτογραφία. Είναι ένα κοριτσάκι χαρούμενο. Ένα κοριτσάκι χαρούμενο με μία στάση σώματος που δείχνει διάθεση να συνδεθεί μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η μητέρα στέκεται πάνω από το κοριτσάκι και βάζει τα χέρια της κυριαρχικά στους ώμους του κοριτσιού. Το βλέμμα της μητέρας είναι βλόσιρό και ίσως και καταθλιπτικό. Δεν σημαίνει ότι οι ναρκιστέ δεν έχουν κατάθλιψη. Και οι ναρκιστέ έχουν κατάθλιψη. Μπορεί να πάθουν κατάθλιψη. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι ξεσπούν πάνω στου άλλου όταν έχουν κατάθλιψη. Ενώ ένα άνθρωπο που δεν είναι ναρκιστή, όταν έχει κατάθλιψη, ξεσπά πάνω στον εαυτό του. Δίπλα είναι ο πατέρα, ο οποίο κρατάει τον αδερφό τη κοπέλα, ο οποίο είναι μωράκι. ο πατέρας είναι γονατίζει τσουλοκάθεται που λέμε στα κυπριακά, κάθεται στα πόδια του, ο οποίος έχει ένα χαμόγελο έτσι δυσίωνο και ένα βλέμμα χαμένο. Εδώ βλέπω δύο παιδάκια και σένα και τον αδερφό σου φυσιολογικά παιδάκια, τα οποία προφανώς ακόμη δεν σας είχαν κακοποίησει τόσο ώστε να φαίνεται στις φωτογραφίες. Και επίσης παρατηρώ τεράστιους σταυρούς, τους οποίους φοράτε και οι δύο, οι οποίοι φτάνουν μέχρι τη μέση σας. Μικρά παιδάκια με τεράστιους σταυρούς, κρεμασμένους από το λαιμό. Υποθέτω πως θα ήταν βαφτιστική σας σταυρή, δεν ξέρω. Πόπο. πω. Πω, πω, πω. Και όπως σας είπα και προηγουμένως ήταν το 1981 που γίνονταν αυτά. Επειδή μου γράφει μια διευκρίνηση φίλη και λέει ψυχολόγος μου είπε να φωτογραφίσω και να σου στείλω το κομμάτι στο οποίο ο πατέρας μου απευθύνεται στο δάσκαλο της τετάρτης δημοτικού και όχι της πέμπτης όπως γράφει το οποίο αυτό ήταν τρία χρόνια πριν ήμουν 8 9 χρονών ήμουν 8 με 9 χρονών στη μέση της σελίδας κάτι το οποίο είπε η ψυχολόγος μου, ότι δείχνει και σαδισμό από τη μεριά του πατέρα μου. Τι να έγινε άραγε και από τη μια μέρα στην άλλη ρέμισα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Θεώρησε ότι πρέπει να σου στείλω ολόκληρη τη σελίδα για να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Εσύ κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις όταν και εφόσον κρίνεις ότι είναι χρήση. Δεν φτάνει που έκανε όλες αυτές τις Κακοήθεις πράξεις ο πατέρας σου όταν κάθισε να γράψει και ένα βιβλίο στο οποίο να εξυμνήσει την κακοποίηση τη δική του και την κακοποίηση για την οποία έδωσε το πράσινο φω να σου κάνει ο δάσκαλο, δεν θυμόταν καν την ημερομηνία. Θυμόταν τι οδού, θυμόταν το σχολείο, θυμόταν την περιοχή, αλλά δεν θυμόταν τη χρονιά. Τόσο λίγο τον ενδιέφερε η δική σου ζωή. Καταγράφει. Το δικό σου ημερολόγιο κακοποίησης με λάθος ημερομηνίες. Ό,τι να είναι πραγματικά. Και νομίζουμε ότι οι κακοποιητέ μα έχουν καλύτερη μνήμη από εμά. Όχι. Θυμούνται με σαντιστική ευχαρίστηση τι στιγμέ εκείνε στι οποίε ασκούσα κακία, πίεση και πόνο πάνω μα. Είμαι σίγουρη ότι δυστυχώ πολλοί από εμά θα ταυτιστούμε με τα γραφόμενα τη φίλη. Όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω ποστάρει ήδη στην καρτέλα κοινότητα το απόσπασμα από το βιβλίο «Θεός να το κάνει» του πατέρα της. Και είναι σημαντικό να κατανοούμε τι μας συνέβηκε, να κατανοούμε τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, τους οποίους αρχικά χρησιμοποιήσαμε, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε για να προστατευτούμε από το να τρελαθούμε από την υπερβολική κακία, οι οποίοι τώρα μας δυσκολεύουν στην καθημερινότητα μας και γι' αυτό κάνουμε ψυχοθεραπεία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να αναστρέψουμε του συμβιβαστικού μηχανισμού άμυνα, να του κάνουμε λειτουργικού μηχανισμού άμυνα ή να του αντικαταστήσουμε με υγιεί μηχανισμού άμυνα και να μπορέσουμε να πορευθούμε με ευδαιμονία. Το εύχομαι στη φίλη ολόκαρδα. Είναι μια γλυκύτατη ψυχή, πολύ απαλή. Πάρα πολύ απαλή. Ένα άνθρωπο γεμάτο αγάπη ο οποίος δικαιούται επιτέλους να αγαπήσει και να χαρεί και τον εαυτό του. Το εύχομαι ολόψυχα. Mm. Σ' αγαπάμε.